Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή αναζητήσεις κάθε Παρασκευή στις 9.30 ώρα από το Euro Channel με αναμετάδοση Κυριακή πρωί στις 7.30. Μια εκπομπή αναλύσεως και σχολείων της επικαιρότητας και όχι μόνο μαζί με τον Υπουργό τον Κώστα τον Κιλτίδη. Μια επικαιρότητα που συνηθίζουμε να λέμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή, δεν μας παρουσιάζει κάτι θετικό για να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε. Πλην εάν θεωρήσουμε ως θετικό και είναι την μαζική προσέλευση στα πολλά συνελευτήρια που έγιναν προχθές για να δοθεί και μια απάντηση στον χώρο τον δήθεν προοδευτικό εκείνων που πίστευε πως η σιωπηλή πλειοψηφία δεν θα αντιδρά ό,τι και να τις πούνε. Και ίσως είχαν λάβει υπόψη το γεγονός ότι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία έγινε και φανερή κατά 36% όταν δέχτηκε και πίστηκε ότι με τα νταούλια θα χτυπάει ο κύριος Τσίπρας τις παγκόσμιες αγορές. Όταν λοιπόν υπάρχει ένας τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δέχεται, αντιλαμβανόμενος προφανώς, διότι δεν έχει νοητική υστέρηση, ότι αυτά τα οποία του λένε οι πολιτικοί του είναι ανεφάρμοστα και παρόλα αυτά υποστηρίζει αυτούς που του τα λένε και παραπλανητικά σκόπιμα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, για ποιο λόγο λοιπόν και η αριστερά να μην πιστέψει ότι σε όλα η σιωπηλή πλειοψηφία θα παραμένει σιωπηλή. Όμως, όταν θίγεται η εθνική αξιοπρέπεια, η εντιμότητα, όταν αυτή η ιεράρχηση των αξιών αντιστρέφεται μέσα σε μια κοινωνία, τότε υπάρχουν βαθιά ριζωμένες μέσα μας οι ελληνικές αξίες, αυτές με τις οποίες επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε αυτός ο τόπος. Και όσο κι αν προσπαθούν να τις ξεριζώσουν, σίγουρα οι ρίζες είναι βαθιές. Θα υπάρχουν εποχές, όπως η τωρινή, όπου τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Θα οδηγείται ενδεχομένως σε μια σύψη κοινωνία, τα σημάδια της οποίας ήδη τα βλέπουμε. Όταν όμως το γονίδιο, το ελληνικό, εξακολουθεί να είναι ισχυρό, η επανάκαμψη είναι σίγουρη. Έτσι λοιπόν το λάθος που κάνει η αριστερά, να πιστέψει ότι μπορεί να ξεγελάσει για ακόμη μια φορά τον ελληνικό λαό και να συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο, δεν θέλω να πω την έκφραση ξεπουλώντας, να πω όμως ενδίδοντας στις πιέσεις των ισχυρών Αμερικανών και Γερμανών, προς τους οποίους είναι προφανές πλέον ότι έχουν δεσμεύσεις και ο κύριος Κοτζιάς και ο κύριος Τσίπρας, και ενώ όλοι τους λένε ότι δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να βιάζεται και να προχωρήσει σε μια επέσχυντη και ανθεληνική συμφωνία, όπως και να έρθει αυτή από τη στιγμή που ορισμένα βασικά στοιχεία της παραχωρούνται στους Σλάβους και στους Αλβανούς των Σκοπίων, πιστέψανε λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι έτσι. Τους έχουμε ενημερώσει ότι η απάντηση του ελληνικού λαού θα είναι δυναμική και αυτό φάνηκε. Μην τον προσβάλλεις τον Έλληνα, μπορείς πολλά να του κάνεις, μπορεί πολλά να δεχθεί, μπορεί πολλά να ανεχθεί, αλλά μην πας να το χτυπήσεις στο φιλότιμο. Αυτό έκανε λοιπόν η αριστερά με την έπαρση, την αλαζονία, την παραπλάνηση, την ψευδή αναφορά, τη σκόπιμα ψευδή αναφορά, αλλά και τις αντιδημοκρατικές μεθόδους που χρησιμοποιεί, λες και έχουμε δικτατορία, και λέω μόνο τούτο για να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Λέγεται, και μας το λένε και από τα Σκόπια, αλλά και από εδώ, ότι μεθαύριο, σε δύο μέρες, θα πάνε, λέει, στις πρέσβες οι δύο πρωθυπουργοί, ο Ζάεφ και ο Τσίπρας, και θα υπογράψουν τη συμφωνία. Τι θα υπογράψει ο κύριος Τσίπρας? Το οικόπεδο του μπαμπά του? Μιλάμε για την Ελλάδα. Ποια συμφωνία θα υπογράψει? Την ενέκρινε ο ελληνικός λαός? Ενημέρωσε τον ελληνικό λαό τι θα υπογράψει? Ενημέρωσε το κοινοβούλιο, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους βουλευτές? Ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς? Τσιφλίκι του μπαμπά του είναι η Ελλάδα? Ποιος του έδωσε το δικαίωμα να πάει να υπογράψει χωρίς να με ρωτήσει? Εγώ είμαι ο λαός. Με ρώτησε. Ούτε καν μου είπε τίποτα. Κρυφά. Διότι το είπε η Μέρκελ. Και θα του δώσει, λέει, κάποιο αντάλλαγμα το χρέος. Κύριος Κοντζιάς, δεν ξέρω τι αντάλλαγμα θα έχει. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι ιδιωτελές. Λοιπόν, παίζουμε δηλαδή την πατρίδα μας για να μείνει στην καρέκλα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς? Αυτά είναι πράγματα της δικτατορίας, αντιδημοκρατικά και άθλια. Πανάθλια θα μπορούσα να πω.
Δεν του έδωσε κανένα το δικαίωμα με τις ψήφους που πήρε. Δεν μας είπε ότι θα πουλήσει τη Μακεδονία. Δεν μας τα εξήγησε αυτά. Και τώρα, χωρίς να ενημερώσει, θα πάει να υπογράψει. Δεν θα του το επιτρέψει ο ελληνικός λαός να το ξέρει. Διότι αν συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα και προφυλακισμοί εναντίον ανθρώπων οι οποίοι ξεπουλούν εθνικά συμφέροντα, θέλω να ελπίζω ότι θα το έχουν αντιληφθεί, ότι θα υπάρχουν πάλι κάποια φαινόμενα τέτοια και θα είναι κρίμα να οδηγηθεί πάλι σε ένα διχασμό η Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή ο διχασμός δεν θα είναι ο σημερινός απλώς μεταξύ κομμάτων. Μιλάμε για την προσβολή της πατρίδας, έννοια που δεν την καταλαβαίνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν την έχει πει στο στόμα του ποτέ. Δεν του χρειάστηκε γιατί είναι κομμουνιστής και ως κομμουνιστής δεν καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα. Και αυτό το ίδιο και ο κύριος Κοτζιάς. Άσχετα αν μπήκαν στο καλούπι του ατλαντισμού και αυτή τη στιγμή παίζουν το παιχνίδι της Δύσης και κάποιων σκοτεινών κέντρων που επιβολεύονται την Ελλάδα μέσω της Μακεδονίας. Παραμένουν βαθιά κομμουνιστές μέσα. Με έναν αντιδημοκρατικό, έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει ούτε μία σχέση με τον ελληνικό τρόπο ζωής. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Αν λοιπόν κάνει κανένα αστείο και υπογράψει, τότε ο ελληνικός λαός, η συντριπτική πλειονότητα, το 90% των Ελλήνων πατριωτών, τότε θα του δώσει την απάντηση. Κώστα, είναι πολλά θέματα. Ξεκίνησα μόνο με αυτό για να μακρηγορίζουμε. Θα τα πούμε και στην άλλη. Το άλλο μέρος της εκπομπής και τα οικονομικά και αυτά, αλλά αυτό είναι το κυρίαρχο νομίζω. Είναι όπως έτσι τα προδιέγραψες, Δημήτρη, στην εισαγωγική σου έτσι τοποθέτηση για το θέμα. Ειλικρινά, με βρίσκεις και εμένα σε αυτήν την τελευταία μας έτσι εκπομπή με πολύ βαριά καρδιά, το έχω πει και άλλες φορές, ας με συγχωρήσουν έτσι οι φίλοι μου που με βλέπουν, όσοι βλέπουν κάθε Παρασκευή. Όπως είπες, δεν έχουμε να πούμε τίποτα ευχάριστο δυστυχώς. Ψάχνουμε αναλαμπές, ψάχνουμε κάποια γεγονότα. Κάποια αριθμοί καμιά φορά ευημερούν παρά τη δυστυχία των πολιτών. Είναι τρομακτικό και δεν το λέω τώρα επειδή ανήκω στην παράταξη αυτή τη μεγάλη με την αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, επειδή το είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά είναι τρομακτικό αυτό που είδα στην ΕΡΤ εκείνο το βράδυ πριν 2-3 ημέρες, υπουργό εξωτερικό Έλληνα, και ξέρετε καλά ότι σας έχω αποκαλύψει ότι έχω μια καλή κοινωνική σχέση με τον κύριο Κοτζιά. Από χρόνια που παλιά. Λοιπόν, από χρόνια. Αλλά σε επίπεδο ακαδημαϊκό και τίποτα άλλο, προς Θεό, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, αλλά δεν περίμενα να τον δω να επιχειρηματολογεί με επιχειρήματα των Σκοπίων. Δηλαδή να έρχεται προς τον ελληνικό λαό, προς τους Έλληνες πολίτες και να μιλάει με την επιχειρηματολογία των Σκοπιανών. Και εύστοχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι τι να συζητήσω, με ποιον να συζητήσω, ποια λύση να βρεθεί όταν η κυβέρνηση αυτή έρχεται να πείσει τον ελληνικό λαό όχι με επιχειρήματα υπέρ του ελληνικού λαού και της ιστορίας, του πολιτισμού, της εθνικής ταυτότητας, της ελληνικής γλώσσης και ούτω καθεξής, αλλά με επιχειρήματα των Σκοπίων. Δηλαδή, γάμος είναι, βαφτίσια έχουμε, οι παππούδες διαμαρτύρονται για τα ονόματα, αν είναι και όποιος το λέει πιο συχνά, αν βάλουμε δύο, δηλαδή σε ένα παιδί λέει, βάλουν των δύο παππούδων, εκείνος ο παππούς κερδίζει, που το όνομα το λένε ας πούμε περισσότερο, δηλαδή το βάζουμε Αλέξανδρο Αριστοτέλη, αν λέμε συνέχεια Αλέξανδρο και το λέμε το παιδί, αυτός κερδίζει λέει ο παππούς. Δηλαδή θα τρελαθώ στο τέλος. Είναι απίστευτα αυτά, δεν σας τα λέω εγώ ότι θέλοντας να κάνω μια αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση που ούτως ή άλλως παραπέει, αλλά είναι καταγεγραμμένα γεγονότα. Αν μπορείτε κάποιοι να δείτε την εκπομπή αυτή, τη συνεντεύξεως του κυρίου Κοτζιά στην ΕΡΤ εκείνο το βράδυ πριν 3-4 ημέρες, θα μείνετε έκπληκτοι. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνονται αποδεκτά. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος να μην έχει τη γραμμή την εθνική και του επιτρέπω να έχει διαπραγματευτική όπως είχαν όλες οι κυβερνήσεις για να τελειώσει κάποτε αυτό το πράγμα. Η γραμμή η εθνική είναι μία,
Δεν άλλαξε η γραμμή η εθνική. Δεν ξαναέγινε συμβούλιο αρχηγών κομμάτων υπό τον πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας. Ή έγινε και δεν το ξέρουμε. Επομένως αυτή η εθνική γραμμή που χαράχτηκε προφανώς έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς με την ευθύνη των κυβερνώντων που δεν τόλμησαν όμως, Δημήτρη, να φέρουν στην Ελληνική Βουλή βεβαίως. Ποιος θα υπογράψει. Λοιπόν, και ακούγεται αυτό το πράγμα ότι όλοι διαπραγματεύτηκαν με διπλή ονομασία, με συνθετική ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό και οτιδήποτε άλλο. Λέω εγώ τώρα, μπορεί σε κάποιον Υπουργό Εξωτερικών να του έταξαν ότι η Ελλάδα θα πάρει τη Βόρειο Ήπειρο και υπογράψτε αυτό το διπλό όνομα. Τότε μπορεί να τον χειροκροτούσα. Να έλεγα ότι πράγματι υπήρξε ένα μέγιστο εθνικό όφελος. Ή ότι ξέρετε το Κυπριακό ή ότι ξέρετε άλλο εθνικό ζήτημα θα κλείσει με έναν πολύ ευνοϊκό τρόπο, αναπάντεχα. Για ποιο λόγο να αποκλείσω δηλαδή πράγματα τα οποία στη διαπραγμάτευση γίνονται, δεν συζητώνται προφανώς, δεν δημοσιοποιούνται και υπάρχουν. Για ποιο λόγο δηλαδή να επικαλούνται οι δημοσιογράφοι, καταρχάς πρώτον, από πού και σπου θα κάνουν διπλωματία οι δημοσιογράφοι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή στις τηλεοράσεις, συνεχώς, εγώ δεν παριστάνω τον δημοσιογράφο, εγώ έχω πολιτική ιδιότητα και σχολιάζω τα γεγονότα της επικαιρότητας. Ο Δημήτρης ο Καψάλας μπορεί να καταγράψει τα γεγονότα, να φέρει πτυχές, να εκφράσει και γνώμη. Αλλά όχι όμως να ασκήσει η διπλωματία ή να επισύει και να κουνάει το δάχτυλο ότι κοιτάξτε να δείτε εσείς κάνατε αυτό, τότε αυτό θα κάνετε. Ή βγαίνουν οι πρώην διπλωμάτες, καταρχάς γιατί παραβαίνουν τον όρκο τους. Έχω ακούσει 2-3. Για ποιο λόγο παραβαίνουν τον όρκο τους. Για ποιο λόγο αποκαλύπτουν στοιχεία τα οποία εμένα δεν μου τα είπαν πριν 10 χρόνια. Μην πω ονόματα πλέον και έχω και με αυτούς καλή σχέση. Διπλωμάτη, άκουγα προχθές κάποιον ο οποίος μάλιστα είχε και γνώση από το Πολύκαστρο Κιλκής ότι ελέγχθησαν κάποια πράγματα και μάλιστα πικραινόταν λίγο πολύ, Δημήτρη, γιατί είδε στο Πολύκαστρο Κιλκής νέους ανθρώπους μαχόμενους για τη Μακεδονία. Και του έκανε έκπληξη ότι αυτοί οι νέοι πολίτες, οι Έλληνες, δεν έχουν γνώση για τα 25 χρόνια που συζητάνε οι διπλωμάτες για συνθετική ονομασία και οτιδήποτε άλλο. Προσπάθησα σε μια εκπομπή, και το ξέρετε καλά γιατί το αναμεταδίδει η Euro τηλεόραση, με τον Εμίλιο Τολιάτσο, να τους εξηγήσω ορισμένα πράγματα και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν την ελληνική γλώσσα. Πρώτον, μίλησα για το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και είπα, Δημήτρη, και μια άλλη διάσταση, γιατί την αφορμή μου τον έδωσε ο κύριος Μπαμπινιώτης. Είδα το φίλο μου, τον συμπαθέστατο κατά τα άλλα, τον κύριο Λιάτσο, να λέει την άποψη του Κοντζιά για το θέμα της γλώσσης και δεν λέει του Μπαμπινιώτη. Εγώ δεν είμαι που έχω τις καλύτερες σχέσεις με τον κύριο Μπαμπινιώτη, αλλά επί του θέματος αυτού είπε ο άνθρωπος αυτό που ξέρει, ότι το 77 μιλήσαμε για αλφάβητο. Και το αλφάβητο, το κυριλικό, πράγματι καταγράφηκε ότι υπάρχει και όχι ότι είναι μακεδονική γλώσσα. Βεβαίως τώρα, προφανώς κάποιες παρανοήσεις και κάποιες ευρείες ερμηνείες γίνονται και φαίνεται αλλιώς. Και δεν λέει την άποψη και την άλλη. Και όταν επέμενα, πες και την άποψη του κ. Παπινιώτη, πες και την άποψη του κ. Παπινιώτη, σιωπούν. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι εγκάθετη, ότι καθοδηγούνται πλέον από ένα στρατηγείο κυβερνητικό, το οποίο στρατηγείο κυβερνητικό έχει λάβει εντολές, όπως πολύ ορθώς είπες, από αμερικανικό παράγοντα και γερμανικό παράγοντα. Δεν υπάρχει άλλος παράγοντα ο οποίος να τους, ναι, να τους πιέζει. Άλλο και όταν θέλησα να πω, γιατί με βοήθησε, σας λέω ο κύριος Μπαμπινιώτης, ότι όταν λέμε, καταρχάς θα ξεχάσω την ελληνική γλώσσα στο τέλος, δεν ξέρω. Ξεκίνησα να λέω ότι είμαι πολύ πικραμένος. Βεβαίως δεν θα με κάμψουν το φρόνημα, δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ όμως να κρύψω αυτή την πίκρα μου. Γιατί πλέον έχει ξεχυλήσει. Εγώ ξέρω, Δημήτρη, όταν μαθαίναμε γράμματα στο σχολείο, όταν λέγουμε υπάρχουν και σύνθετα ονόματα, ήταν 2 ή 3 άλλες λέξεις σε μία. Κολλημένες. Εγώ έτσι έμαθα. Όταν λέω σύνθετη ονομασία, έμαθα ότι είναι αυτό. Δεν έμαθα ότι είναι Άνω Κιλκής, Βόρειο Κιλκής. Ή είναι επίρρημα ή είναι επίθετο που προσδιορίζει, όταν βάζω δύο λέξεις, το θέμα, το κυρίαρχο, το ουσιαστικό. Λοιπόν, όταν λέμε σύνδετη ονομασία, καταρχάς, πρώτον να ξεκαθαρίσουμε. Και το έλεγα και παλιά. Μιλάμε για μια ονομασία. Και αν το 1993
τον υπερασπίζομαι γιατί ξέρω πράγματι. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, θα έχουμε την ευκαιρία πιστεύω και με τον καινούριο, με τη νέα περίοδο, να τα ξαναπούμε. Αλλά υπερασπίζομαι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Όχι μόνο γιατί ήταν δάσκαλός μου, τον πίστεψα και τον θεωρώ τον κορυφαίο αστό πολιτικό, ή να το πω αλλιώς, πολιτικό υπερασπιστή και εκφραστή του αστικού καθεστώτος, με τα λάθη του, με τις παραλήψεις του, προφανώς και δεν μπορούσε καθ' ολοκληρία να εκπροσωπεί όλο το φάσμα το πολιτικό του αστικού χώρου. 100%. Αλλά μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται εν έτη 1990, γκρεμίζεται ένας κόσμος ολόκληρος, ο Ανατολικός, προκύπτουν θέματα ανακατατάξεως, βρίσκεται με άριστες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ουσία Έλληνευρωπαίος πολιτικός, με τη Γερμανία προφανώς στην πρωτοκαθεδρία και ο ίδιος με άριστες σχέσεις, γνωρίζουμε τις σχέσεις του με τον κύριο Γκένσερ και όλους αυτούς από τότε, έχει τον ρεπουμπλικανισμό, έχει τον κύριο Μπούς, πατέρα Μπούς τότε, στον αμερικανικό παράγοντα, που θέλει να τον αξιοποιήσει γιατί βρίσκεται μια ρεπουμπλικανική κυβέρνηση και βρίσκεται σε μια τραγωδία. Άλλα να είναι τα συμφέροντα της Γερμανίας και άλλα των Αμερικανών και άλλα προφανώς και κάποιων Ευρωπαίων. Και άλλα οικονομικών παραγόντων εντός Ελλάδος. Ναι, και αυτό. Διότι έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, και προσπαθεί να συγκεράσει τα πάντα χωρίς να προδώσει την ιστορία, τον πολιτισμό μας και την ταυτότητά μας. Έχει δίπλα του, και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά και εγώ και ο Δημήτρης ο Καψάλας, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν φάνηκε στο προσκήνιο, δεν διεκδίκησε καρέκλες και αξιώματα ή δημοσιότητα, τον πρέσβη Ελευθέριο Καραγιάννη, ο οποίος είναι ο εξαπορήτων άνθρωπος που χειρίζεται τα θέματα. Δεν θα πω για άλλες λεπτομέρειες για τις συγκρούσεις εκείνης της εποχής, που τις ξέρω καλά. Λοιπόν, χειρίζεται αποκλειστικά το θέμα, καταγράφονται πράγματα, παραδίδει στο τέλος το θέμα το 1993 όταν γκρεμίζεται, για να μιλάμε με καταγραφές, όχι με υποθέσεις ή αν το θέλεις με διαφωνίες και συγκρούσεις που προέκυψαν, και παραδίδει το θέμα ότι η εθνική γραμμή είναι αυτή και επειδή μου εκμυστηρεύθηκε ο Λευτέρης ο Καραγιάννης αυτά τα πράγματα και μου έχει δώσει την εξουσιοδότηση να πω, το μόνο το οποίο έμενε, Κώστα μου λέει, είναι, μα ζητάει τότε ο Σάιρους Βανς, να πούμε εμείς, γιατί δεν μπορεί να το θέσει ο ίδιος το θέμα, να πούμε εμείς ότι τέλος πάντων η ίστατή μας υποχώρηση είναι το συνδετικό όνομα Σλαβομακεδονία, που προσδιορίζει όμως εθνικά και φυλετικά, τολμώ να πω, και προσδιορίζει και αυτό, την περιοχή. Αυτόν τον λαό. Αυτόν τον λαό. Σλαβομακεδονία. Και τότε είναι αυτό που είπα και το είπα και σε αυτή την εκπομπή και ενοχλήθηκαν κάποιοι, ότι μου ζητάνε οι υπηρεσίες τότε, οι εθνικές, οι οποίες, εγώ είμαι πρόεδρος του νοσοκομείου Κιλκής, και θέλουν την άποψή μου, που στέλνουν από τη Φλόρινα, από την Καστοριά, από την Πέλα και από παντού, θέλουν και από το Κιλκής. Και έρχονται σε μένα που ξέρουν ότι ασχολούμαι χρόνια από παιδί με αυτό το θέμα, από το 73-74. Λοιπόν, και τους αναφέρω σε μια τετρασέλιδη έγγραφή μου αναφορά, ότι εμείς όταν θέλουμε να βρίσουμε ανθρώπους με ελαστικοποιημένη την εθνική συνείδηση και που ομιλούν αυτό το γλωσσικό ιδίωμα, όταν τους βρίζουμε τους αποκαλούμε Σλαβομακεδόνες. Επομένως δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στη συνείδησή μου την εθνική, όταν εσύ αυτό το κράτος το ονομάζεις Σλαβομακεδονία. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε εκείνη η άποψη, βήμα-βήμα χτίστηκε, έγιναν και όλα τα βήματα με τον Γρηγόρο που τα ξέρω από άλλη πηγή, από έναν άλλον ευπατρίδη, και σήμερα θα πω και ονόματα, ανθρώπους που τους τσαλακώνουν, τον κύριο Κώστα Στασινόπουλο, που τον ξέρετε όλοι εδώ με τις κλινικές νευροψυχιατρικές, ο οποίος έδωσε τη ζωή του και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό έφεραν κοντά, συμπλησίασαν πράγματα και δυστυχώς όλα αυτά ήρθαν και τεινάχθηκαν στον αέρα και προδόθηκαν. Να πούμε όμως, να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί τώρα του είπαμε πολλά και θα έχει μπερδευτεί. Ο Γκρηγόροφ το αποδέχθηκε αυτό, γιατί είπε ότι είναι και Σλάβος. Και δεν έγινε με εύκολο τρόπο, Δημήτρη, αυτό. Ναι, έγινε με πολύ κόπο. Έτσι. Υπήρχαν όμως φίλοι που περίμεναν έξω από το κοινοβούλιο των Σκοπίων, σε ένα ξενοδοχείο, όταν ο Γκρηγόροφ θα μπαινε μέσα και θα ανακοίνωνε ή θα επιχειρούσε να αποσπάσει την ψήφο των βουλευτών. Μετά από 5 λεπτά
Έκλεισε η Βουλή και πήγε ο Γκριγκόροφ στο ξενοδοχείο και τους λέει: αποκλείεται, διότι θα με λιντσάρουν. Μόλις ανέφερα το όνομα, λέει, μέσα Σλαβό Μακεδονία, θα με λιντσάρουν. Αυτά είναι τώρα μερικά το παραστήνιο. Και για να πούμε στον κύριο Κοτζιακώστα, το λάθος ίσως από έπαρση και αλαζονία, γιατί όλοι του το λένε αυτό. Και ως κομμουνιστής παλαιός, την έχει την έπαρση. Και θα πω και κάτι άλλο, Δημήτρη, στη μνήμη του ανθρώπου, του συναδέλφου, του γιατρού, του αείμνηστου, του φίλου μου, του Χρήστου, του Αντωνία, που έγραψε και το όμορφο τραγούδι στα «Ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος» και τραγουδήθηκε, γιατί είχε και έφεση στη χουργική. Αυτός περιέθαλψε ως άριστος νευροχειρουργός τον Γκριγκόροφ, με τη φροντίδα κάποιων ανθρώπων. Δεν είμαστε χθεσινοί σε αυτή την ιστορία. Είμαστε από μικρά παιδιά και αγωνιζόμαστε για αυτή την ιστορία. Και εδώ σκοπίμως ο Κοτζιάς, αντί να έρθει να ρωτήσει όσους από εμάς έχουμε αναμειχθεί έμπρακτα και παραστηνιακά στο θέμα και γνωρίζουμε πολύ περισσότερο από τους διπλωμάτες τους. Κάποτε σας είχα πει ότι οι διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών αγνοούσαν αυτό που είχα πληροφορηθεί εγώ, ένας δημοσιογράφος Θεσσαλονίκης, ότι σε 15 μέρες ο Γκρούευσκι θα βαφτίσει το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Και έγινε χάμος, δεν το ξέραν. Έπαιρνε ο Παπαθεμίλης τηλέφωνο. Και όταν του είπαν ότι εγώ το είπα, κατάλαβα ότι είναι διασταυρωμένη πληροφορία. Έπαιρνε στο Υπουργείο Εξωτερικών και λένε: δεν γνωρίζουμε. Οι διπλωματικές μας υπηρεσίες δεν το ξέρανε. Έτσι λειτουργούν. Όμως Κώστα, όταν έχει έπαρση και αλαζονία αυτός ο άνθρωπος, δεν ρωτάει εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ότι έχει και νοητική υστέρηση να μην αντιλαμβάνεται ορισμένα πράγματα, γιατί ανέφερε στο σύνδετο όνομα. Είναι δυνατόν να πιστεύει ότι θα τους λένε Ανομακεδόνες ή Βορειομακεδόνες? Ρωτάω λοιπόν εγώ τον Κοτζιά και τον Τσίπρα και όλους αυτούς τους δίθεν. Καλά, ο Τσίπρας ξέρουμε ότι δεν έχει μόρφωση, το αντιλαμβανόμαστε. Τον Κοτζιά ρωτώ, που είναι καθηγητής. Τη Βενεζουέλα πώς την λέει, Βενεζουέλα τη λέει? Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, σωστό, ποιο είναι σωστό το όνομά της? Μπολιβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας. Τους λέμε από τον Μπολιβάρ. Τους είπαμε ποτέ Μπολιβοριανό Βενεζουελανό? Ποιος σου λέει Μπολιβοριανή? Ο ίδιος ο Τσίπρας και ο παπάς όταν πήγανε και μας είπαν πήγανε στη Βενεζουέλα. Τον Μπολιβοριανή που πήγε? Την Ουραγουάη την είπε ποτέ κανείς με άλλο όνομα? Το επίσημό της όνομα είναι Ανατολική Δημοκρατία της Ουραγουάης. Είπαμε ποτέ Ανατολικό Ουραγανός? Όχι. Και να πω κάτι άλλο στον κύριο Κοτζιά, γιατί παριστάνει τον έξυπνο, και είπα να προσέξουνε. Δεν θα είναι εύκολες οι αντιδράσεις μας που θα πουλήσουν την πατρίδα μας, διότι αυτό πάνε να κάνουνε. Κύριε Κοτζιά, στην Ενωμένη Ευρώπη υπάρχει ένα κράτος με την ονομασία Ηνωμένο Βασίλειο ή άστο το Ηνωμένο Βασίλειο, Μεγάλη Βρετανία. Αποκαλέσατε ποτέ κανένα Βρετανό Μεγαλοβρετανό? Πείτε μου, κύριε Κοτζιά, πανέξυπνε, Βρετανό το λέτε? Τον είπατε ποτέ Μεγάλο Βρετανό? Πού πήγε το Μεγάλο? Πού πήγε το Ηνωμένο Βασίλειο? Είπαμε ποτέ κανέναν Ηνωβασιλιάτη? Βρετανούς τους λέμε. Επομένως λοιπόν, ποια είναι η ευφυΐα σας που πάτε σκόπιμα να ξεγελάσετε και να παραπλανήσετε τον ελληνικό λαό με κίνητρα που δεν τα καταλάβαμε ακόμα, ασχέτως αν τα υποθέτουμε, παριστάνοντας τον έξυπνο, λέγοντάς του θα έχει διπλό όνομα ή ενωμένο? Τι θα πει ενωμένο και διπλό? Ορίστε, ενωμένο είναι το Μπολιβοριανή Βενεζουλανή Δημοκρατία. Πώς την αποκαλείτε? Και το Βόρειο, Δημήτρη, σημαίνει ότι υπάρχει και Νότιο. Υπάρχει Βόρειο Βιετνάμ, υπάρχει Νότιο Βιετνάμ. Υπάρχει Βόρεια Κορέα, υπάρχει Νότια Κορέα. Υπάρχουν δηλαδή ομοεθνείς οι οποίοι διαιρούνται κατά το Βόρεια και το Νότια. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τώρα, το ότι κάποιοι σιωπήσαμε κάποιο χρονικό διάστημα όταν γινόταν διαπραγματεύσεις από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, δεν σημαίνει ότι εγκρίναμε απολύτως αυτά που δεν ξέραμε που διαπραγματευόταν. Η τελική μας άποψη εκφράζεται όταν έρχεται το θέμα αυτό να κατατεθεί. Άμπραβο. Εδώ είναι λοιπόν το μυστικό, Κώστα, αυτό που είπες. Εμένα ως άνθρωπο του λαού, το τι είπαν οι μεν και οι δε, θα το δει η ιστορία και θα το πω μεθαύριο. Θα ψήφιζα εγώ δηλαδή ως βουλευτής Βόρεια Μακεδονία, επειδή διαπραγματεύθηκε η τότε φίλη μου κυρία Μπακογιάννη, που ζούσα εγώ μέσα και θα δεσμευόταν η συνείδηση η δική μου να προδώσω αίμα Ελλήνων από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα για την ελευθερία της Μακεδονίας, θα προτιμούσα να πάω στο σπίτι μου. Μα δεν το έκανε τώρα η Μπακογιάννη, γιατί ήξερε τις αντιδράσεις. Επομένως αυτό που είπες είναι το σημαντικό και κλείνουμε για να πάμε σε διάλειμμα. Τα άλλα είναι ιστορία. Πού θα τα βρούμε μετά? Το επίκαιρο και το άμεσο όμως είναι ποιος θα υπογράψει τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει ως Έλληνα ποιος θα βάλει υπογραφή σε μια προδοτική ανθεληνική συμφωνία.
Και προπάντων, Δημήτρη, για αυτό το ύψος στο θέμα να το ξεκαθαρίσουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι επειδή ανήκω εγώ στη Νέα Δημοκρατία, μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ αδιανόητο και είμαι βέβαιος ότι δεν θα γίνει έτσι. Και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ με γνήσια πατριωτικά και εθνικά συναισθήματα και συνείδηση. Ο Ανδρέας, δεν είναι δυνατόν να εγκλωβίζεται για τέτοιο ύψιστο θέμα η συνείδηση του βουλευτή και του πολιτικού. Ο βουλευτής προπάντων κατά το Σύνταγμα είναι εκπρόσωπος του έθνους και του λαού. Είναι δυνατόν δηλαδή ο βουλευτής, αν δεν εκφράσει ελευθέρως τη συνείδησή του, γι' αυτό το ύψιστο, το κορυφαίο θέμα που και συνταγματικά προβλέπεται να μην τους αφήσουν τα κόμματα να ψηφίσουν κατά τη συνείδησή τους και κάθονται και ρωτάνε συνέχεια ποια είναι η θέση του ενός κόμματος, ποια είναι. Ενδεικτική, ναι, μπορεί να είναι. Κατά τις διεθνείς συμφωνίες μπορεί να είναι. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος της δεν μπορεί να αρνηθεί ότι στις 16 Δεκεμβρίου του 1991 ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση για να αποδοθεί όνομα πάση θυσία μεταξύ των δύο. Γι' αυτό και γίνεται όλη η φασαρία. Επικαλούνται συνέχεια 140 λέει χώρες, 130 και 250 αν υπήρχαν. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να λυθεί διαμέσου της Ελλάδος και των Σκοπίων, αυτού του νεοσύστατου του κρατηδίου. Λοιπόν, μόνον έτσι ο νουνός που λέει και ο κύριος Κοτζιάς που αστειεύεται με τέτοια σοβαρά ζητήματα, μπορεί πράγματι να δώσει το όνομα. Δεν πάει να είπε και ο παππούς καμιά φορά, του λέω εγώ, μια και μιλάει με τέτοιες ορολογίες. Στο τέλος γίνεται παρεξήγηση και θυμώνουν τα αντρόγυνα γιατί μπήκε το όνομα του νουνού. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος. Πάντως, επειδή πήγε για παππούδες και εγγόνια, εγώ επιμένω προς όσους με ακούν, έστω και δεύτερο όνομα, βάλτε ένα ελληνικό. Για να μην νομίσει κάποιος ότι τα λέω εγώ στους άλλους. Εγώ παρεκάλεσα τα παιδιά μου και τα δυο εγγόνια μου δεν βγάλαν ούτε το όνομα το δικό μου, ούτε το όνομα της συζύγου μου. Ο εγγονός μου λέγεται Ίων και η εγγονή μου λέγεται Ιόλη. Ένα διάλειμμα 2 λεπτών και θα είμαστε πάλι μαζί. Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Αναζητήσεις που παρακολουθείτε κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9.30 ώρα και αναμετάδοση την Κυριακή το πρωί στις 7.30. Συζητήσαμε στο πρώτο μέρος με τον Υπουργό, τον Κώστα Κιλτήρη, αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα τραγικά σχετικά με τη συμφωνία που γίνεται με τα Σκόπια. Και βέβαια θα κάνουμε τη διακοπή στο καλοκαίρι, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να την επαναλάβουμε, τότε θα έχουμε και με τους Αλβανούς, όπου εκεί υπάρχει ακόμη χειρότερη κατάσταση. Φαίνεται όμως ότι η βιασύνη είναι περίεργη. Δεν το λέω μόνον εγώ. Προχθές ο κύριος Φίλης, όχι ο γνωστός μας, ο Σιριζέος, αλλά καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Πολέμου κάτω στην Αθήνα, δίνει μια συνέντευξη και απορεί γιατί υπάρχει αυτή η βιασύνη από τον κύριο Κοτζιά. Το ίδιο λέμε κι εμείς. Δεν είμαστε εμείς που βιαζόμαστε. Οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί βιάζονται. Και είναι παραμύθια, σκόπιμα παραμύθια και ψεύδι προς τον ελληνικό λαό ότι έχουμε δήθεν κάποια συμφέροντα εμείς να κλείσουμε τη συμφωνία. Συμφέρον έχουν οι άλλοι που δεν θέλουν να βάλουν τους Ρώσους. Τελείωσε! Όλα τα άλλα είναι ντροπή να λέγονται στον ελληνικό λαό. Προσβάλλουν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά και αυτών που τα εκφέρουν, διότι είναι γελία. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι επιτυχία που θα βάλω, λέει, το νέα μπροστά. Μην το σχολιάσω. Μην το σχολιάσω. Τόσο φτύνια δηλαδή που υπάρχει, δεν συζητιέται, ας πούμε. Όλοι οι καρανίκες είναι εκεί μέσα, επιτέλους. Δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να σηκώσουν το ανάστημα. Εγώ, Δημήτρη, προσδιορίσα πριν γίνει το διάλειμμα ότι προφανώς υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που μας δεσμεύουν, αποφάσεις που μας δεσμεύουν και προφανώς πάνω σε αυτές να περπατήσουμε.
Εγώ ξέρω ότι οι αποφάσεις 817, 843 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν αναιρέθηκαν ποτέ. Λένε αυτό το πράγμα ότι θα λέγεστε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και θα πάτε να συζητήσετε με τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και με τη χάρτα των Παρισίων. Λοιπόν, αυτά που προβλέπονται όλα, δηλαδή τα δίκαια του σεβασμού των συνόρων και όλων αυτών των αλυτρωτικών και της υποκλοπής εθνικής ταυτότητας και όλα αυτά δηλαδή να αποκλειστούν. Είναι και η συμφωνία του. Αυτά η Νέα Δημοκρατία πολύ ορθώς είπε ότι αυτά τηρούνται, αυτά προηγούνται πάση θυσία και κατόπιν προφανώς έρχεται το θέμα της συζήτηση για το όνομα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, μου έχει καταθέσει, έχω το κείμενο στα χέρια μου. Και δεν νομίζω ότι άλλαξε ποτέ, γιατί μια φορά παίρνονται αποφάσεις, το κείμενο της Λισαβόνος του Ιουνίου του 1992, 12 ήταν τότε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ισχύει ως απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου Αρχηγών, μάλιστα έχει προηγηθεί στον Κιμαράης, αυτό πάντοτε γίνεται, έχω και εμπειρία από αυτού, λοιπόν πάντοτε γίνεται ένα άτυπο συμβούλιο και κατόπιν γίνεται το τυπικό συμβούλιο, λοιπόν έχει προηγηθεί τον Κιμαράης και παίρνεται απόφαση και λέει. Η απόφαση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν θα περιέχεται ο όρος Μακεδονία, έτσι αυτολεξεί, λες και ήταν ο καλύτερος Έλληνας πρωθυπουργός που το έγραφε αυτό, που ξέρω εγώ πως γράφτηκε και πως υπερασπίστηκε ο Κώστας Μητσοτάκης για να πάρθει αυτή η απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν άλλαξε ποτέ. Μόνον εμείς σας είπα θελήσαμε, επί αημνής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μήπως να βοηθηθεί και να κλείσει Τελεσιδίκος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφόσον δεν υπήρχε αντίδραση από κανένα διαμέρισμα προπάντων που γυτνίαζε με το κρατήδιο των Σκοπίων, αντίρρηση γύρω από το όνομα της Σλάβο Μακεδονίας. Σλάβο Μακεδονίας, τους λέγαμε. Έτσι, αυτό όπως ακριβώς σας το κατέθεσα. Επομένως, σε αυτό το θέμα πιστεύω ότι δεν υποκρύπτεται τίποτα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ορθώς το πράττει. Θα έπρεπε έτσι να πράξουν όλα τα κόμματα. Ότι κύριοι θα υπηρετηθούν πάση θυσία αυτά τα οποία κατοχυρώνουν την εθνική μας ταυτότητα και τον πολιτισμό. Και κατόπιν ελάτε να συζητήσουμε σύνθετο όνομα που δεν είναι απαραίτητος να λέγεται έτσι. Υπάρχει το Σλάβο Μακεδονία, υπάρχει το Σλάβο Αλβανία. Δημοκρατία Βαρντάσκαρη. Γιατί υπήρχε σε Τσεχοσλοβακία. Τσέχοι και Σλοβάκοι έκαναν την Τσεχοσλοβακία. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει? Ποιος είπε καταρχάς ότι τα ονόματα δεν αλλάζουν? Δηλαδή, επειδή αναγνωρίστηκαν σε αυτό το διάστημα οι Σκοπιανοί με το όνομα όπως το λένε με τους άλλους, τα 130-130 πόσα κράτη, ότι αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Εδώ αλλάζουν κάθε τόσο όνομα. Άμα πάτε στην Αφρική, θα δείτε και δείτε το χάρτη, έχει αλλάξει χώρα 3 φορές όνομα. Λοιπόν, ποιος είπε ότι δεν αλλάζει και ότι αλλάζει με αυτό το πράγμα και η ταυτότητα, η εθνική και η συνείδηση των πολιτών? Η Βρετανία άλλαξε όνομα, ως Ηνωμένο Βασίλειο μπήκε μέσα στην Ευρώπη, όχι η Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, επομένως, ορισμένα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα που δεν είπε κανένας ότι βγάζουμε μια μυσαλλοδοξία ή τέλος πάντων θέλουμε κάτι διαφορετικό ή είμαστε γραφικοί υπερπατριώτες ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω όμως να μην μείνουμε μόνο στο όνομα, διότι έχουμε τα δύο σοβαρά θέματα της εθνικότητας και της γλώσσας. Τι μας έρχονται μηνύματα, Κώστα, από τα Σκόπια? Λέει ο Ζάεφ, μπορεί να υποχωρήσουμε στη σύνθετη ονομασία, αλλά θα παραμείνουμε Μακεδόνες, τη γλώσσα μας μακεδονική. Όχι, τελευταίως διακινούνται τα αντίθετα, Δημήτρη. Δες κάτι, όχι, πρόσεξε όμως, λέω την τελευταία ονομασία του Ζάεφ. Έρχεται λοιπόν διπλωμάτης Σκοπιανός και μας λέει, η Ελλάδα αναγνωρίζει μακεδονική εθνότητα, αλλά θα υπάρχει ένας αστερίσκος στη συμφωνία που θα λέγει ότι αυτό όμως προσδιορίζει ότι είναι σλαβικής καταγωγής ή κάτι τέτοια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τα έκανε αυτά τα κολπάκια με τον αστερίσκο. Υπόγραφε κάθε τι που θέλανε οι Αμερικανοί και μας έλεγε εδώ, αλλά αστερίσκος. Και γελούσε όλος ο κόσμος. Βασισμένο, αλλά θα φύγουν. Ναι, και γελούσε όλος ο κόσμος με τους αστερίσκους. Αν θέλουν να μας ξεγελάσουν πάλι με δίθεν αστερίσκους, θα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Γιατί, Κώστα, νιώθω να με προσβάλλει. Του έδωσα εγώ το δικαίωμα του Κουτζιά να θεωρεί εξυπνότερο τον εαυτό του από μένα, με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια ή με περισσότερο ήθος από μένα, για να με κοροϊδεύει ασύστολα? Το ίδιο τον Τσίπρα, του έδωσα εγώ το δικαίωμα ποτέ? Ποιος είναι ο Τσίπρας ως άνθρωπος? Ως θεσμό το σέβομαι. Ως άνθρωπος ποιος είναι απέναντι σε μένα? Τι έχει δηλαδή παραπάνω από μένα ο Τσίπρας? Και ένα άλλο θέμα με τα συλλαλητήρια, Δημήτρη. Εξέφρασα εγώ την άποψή μου, η οποία νομίζω ήταν
πανομοιότυπη με τη δική σου. Ναι, τα είχαμε. Με ένα σκεπτικισμό ότι μην εκφυλίζεται αυτή την μεγαλειώδη αντίδραση των Ελλήνων πατριωτών, των Ελλήνων πολιτών στη Θεσσαλονίκη και της Αθήνας. Διότι, ναι, με τα συλλαλητήρια ήταν αυθόρμητα, τολμώ να πω ότι ήταν για μένα επιτυχημένα και αυτά που έγιναν τα 23-24 προχθές, αλλά ό,τι και να είναι, καλώς ή κακώς η μεγάλη εικόνα είναι μεγάλη εικόνα. Η μικρή εικόνα δεν πάβει να είναι μικρή εικόνα και ο καθένας θα την ερμηνεύει κατά το δοκούν. Δεν μπορείς εύκολα να πείσεις δηλαδή ότι ταυτοχρόνως γινόταν 23 συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα και κατεξοχήν στο βορειοελλαδικό χώρο. Επομένως αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν, εμείς που είμαστε πολιτικοί ξέρουμε ότι πάμε να μαζευτούμε 100 και δεν μπορούμε. Λοιπόν, πόσο μάλλον δηλαδή όταν μαζεύονται χιλιάδες σε μια πλατεία του Κιλκής, του Πολυκάστρου, της Βερίας ή της Πέλλας και οτιδήποτε. Αλλά είδατε, μόλις είδαν ότι ήταν στην Πέλλα, ένας κλειστός χώρος, που δεν ήταν τόσο μεγαλειώδης η συγκέντρωση όσο ήταν της Βερίας και των Σερών και άλλων περιοχών, πήγαν και επικεντρώθηκαν εκεί, γιατί πράγματι ίσως εκεί ήταν και δύσκολη η πρόσβαση. Όταν έγινε σε ένα μέρος το οποίο αντικειμενικά δεν μπορούσε να έχει μεγάλη πρόσβαση. Γι' αυτό χρειάζεται μία προσοχή. Εγώ στο βαθμό που έχω μία άποψη, μία γνώμη, την καταθέτω. Ειλικρινά κάνω έκκληση και στο φίλο μου τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, ως πρόεδρο της Ένωσης των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Όπου υπάρχουν δε άλλου είδους θεσμικοί φορείς, σε άλλες περιοχές, γιατί όχι και σε πανελλήνιο επίπεδο, να συστρατευθούν, να απαρτήσουν αυτοί, να κάνουν αυτοί μία επιτροπή αγώνος με ανθρώπους που έχουν ονοματεπώνυμο, ταυτότητα και ιδιότητα. Διότι ορισμένα πράγματα μπορεί να γίνονται με τις καλύτερες των προθέσεων, αλίμονό μας όμως αν στην τελική μάχη αντίδρασης υπάρξει το αποτέλεσμα που εκ του αποτελέσματος που θα φέρει, δεν θέλω να πω ότι θα είναι προδοτικό, αλλά δεν θα είναι αυτό που θα απηχεί την ψυχή των Ελλήνων, που θέλουν πάση θυσία να αντιδράσουν σε μια εκχώρηση του πολιτισμού και της ταυτότητός τους. Το είναι τους οι Έλληνες δεν θέλουν να το παραδώσουν. Έχω προειδοποιήσει δε, εις ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα, χρόνια, μην επιχειρείτε πράγματα πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού σε αυτό το θέμα. Θα τον διχάσετε με έναν τρόπο προκλητικό και μην λέτε κατόπιν ότι διχάζουν κάποιοι που αντιδρούν κατά την ταυτότητά τους και κατά το είναι τους. Έτσι, πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους με σοβαρό τρόπο οι συντεταγμένοι φορείς του λαού, οι πυλώνες στο δημοκρατικό μας πολίτευμα που υπάρχουν, να συστρατευτούν και να τον εκφράσουν έξω από κομματικές ιδιότητες και ταυτότητες. Όχι σκοτεινά κέντρα, όχι άνθρωποι που δεν κινούνται στο προσκήνιο, οι οποίοι δεν κρίθηκαν ποτέ, δεν ξέρει κανένας αν είχαν συνείδηση η οποία να κινούνταν σε αυτή τη συντεταγμένη, στεναρή, σταθερή αντίσταση των Ελλήνων γύρω από την εκχώρηση της ταυτότητας και του πολιτισμού τους. Λοιπόν, εγώ κρούω τον κόδωνα του κινδύνου πριν είναι αργά, διότι αλλιώς συνεκτιμά ένας θεσμός που έχει ταυτότητα και θα κριθεί και αλλιώς ένας ή οσδήποτε ο οποίος μπορεί να πει μια μέρα εμείς είπαμε γιατί δεν προσήλθατε εσείς και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Γιατί εκφράζω ήδη την επιφύλαξή μου για τις 8 Ιουλίου. Ας περιμένουμε να δούμε. Και Δημήτρη, διακινούνται με επίμονο τρόπο. Επίμονο τρόπο. Από κέντρα που τουλάχιστον ας μου επιτραπεί και εμένα να λέω ότι ξέρω κάτι που είμαι βέβαιος ότι είναι από την κυβέρνηση αυτό, ότι η άλλη πλευρά θα αποδεχθεί κατά τη διακήρυξη, Δημήτρη, θα εμφανιστεί στους Έλληνες πολίτες ότι αποδεχόμαστε ναι την αλλαγή για την ταυτότητα και τη γλώσσα, θα γίνει υπογραφή στις πρέσπες ή οπουδήποτε αλλού και κατόπιν έλα να το πάρεις πίσω εσύ, εφόσον αρχίσει μια προενταξιακή διαδικασία για το ΝΑΤΟ, και έλα να το πάρεις πίσω εσύ με τα δημοψηφίσματα,
με τις αποφάσεις της Βουλής των Σκοπίων και κατόπιν με την απόφαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το εξηγήσεις. Τότε θα αρχίσει άλλη διαδικασία. Μα τώρα, αφού οι άνθρωποι το δεχθήκαν, γιατί εσείς επιμένετε, τι είστε γραφικοί, τι είστε συνωμοσιολόγοι, φαντάσματα βλέπετε μπροστά σας? Οι Τούρκοι έχουν αποδεχθεί πολλά πράγματα σε κάποια στιγμή της ιστορίας τους, αλλά τώρα βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται. Ο μεγάλος κίνδυνος λοιπόν είναι αυτός που είπε ο Κώστας, ότι θα το πάνε για σαλαμοποίηση. Επειδή δεν προφθαίνουν, δεν τα προφθαίνουν όλα, θα πούνε ναι, μεν τώρα με το όνομα και τα άλλα θα υποσχεθούν, προσέξτε. Πρέπει να είστε νευλάκας και αυτός που θα το πιστέψει, αλλά και αυτός που θα προσπαθήσει να με πείσει. Πρέπει να είναι νευλάκας, αν νομίζει ότι θα το χάψω. Ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία με κατοχύρωση Ευρώπης, ΟΗΕ κτλ. Ότι σε δύο χρόνια, θα δώσουμε δύο χρόνια προθεσμία στους Σκοπιανούς για να φέρουν έτσι το κατάλληλο κλίμα ώστε να το περάσουν από την Βουλή. Θα το αποδεχθώ δηλαδή τώρα, θα τους δώσω το όνομα και ξέρω εγώ αν θα είναι ο Ζάεφ μετά. Ξέρω τι θα συμβεί μετά. Και ο Ζάεφ να είναι, θα μου πει για χαρά παλικαράκι, υπέγραψες τώρα. Ποιος βλάκας θα υπογράψει? Κι όμως ετοιμάζονται να το κάνουν. Διότι η πίεση Αμερικανών και Γερμανών, που έχουν φαίνεται ισχυρότατες δεσμεύσεις και θέλω να ελπίζω ανιδιοτελείς δεσμεύσεις και όχι ιδιοτελείς, που δεν το αποκλείω και αυτό, γιατί δεν ξέρω, αν κάνουν κανένα αστείο και το υπογράψουν γι' αυτό, τότε έχουν τελειώσει την Ελλάδα. Δηλαδή, τι άλλο πια θα μείνει ρε Κώστα που να μην το κάνουν? Αν κάνουν γι' αυτό, θα κάνουν τα πάντα από εκεί και πέρα. Τότε θα πω μια φράση του Ευαγγελίου Δημήτρη, τότε θα φανερωθεί το ρυθένι υπό των προφητών. Και δεν θέλω να έχω εγώ αυτόν τον ρόλο. Να δούμε ότι μας... αυτό που συνέβη σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν την πατρίδα, το 2010, επί αλίστου μνήμης ανεκδιηγή του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και έτσι όπως μεθοδεύτηκε πάντοτε κατά τη λογική, είναι ανάγκη να γίνει έτσι. Αυτό μου λέγαν τότε για δύο χρόνια. Είναι ανάγκη να γίνει έτσι. Και θα πω πάλι με πολύ αγάπη και να ευχαριστώ στον φιλόσοφο Γάλλο, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί δεν είναι από τους πολύ γνωστούς, που είπε τελευταία σε μια τηλεοπτική εκπομπή, κουράστηκα με τους πολιτικούς που μου δείχνουν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Εγώ θέλω να αγωνιστούν και να μου δείξουν τι πρέπει να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, εάν αυτό συμβεί, που φαίνεται όμως ότι δεν απέχει πολύ από τις προβλέψεις εκείνων των χρόνων που μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μίλησα και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια ότι πρόκειται περί εξουσιασμού, δεν βλέπω το λόγο για να γίνεται αυτή η καταδυνάστευση. Προφανώς γνωρίζαμε όλοι ότι υπήρχαν αμέλειες, υπήρχαν παραλήψεις, σφάλματα, εγκληματικά σφάλματα στην άσκηση της πολιτικής, αλλά δεν ήμασταν πια και η χώρα η οποία έκανε τόσα πολλά που να γίνουν τόσα πολλά εις βάρος των πολιτών και να τον φτωχοποιήσουν κατά τέτοιο τρόπο τον Έλληνα πολίτη στη συντριπτική του πλειοψηφία. Λοιπόν, φοβούμαι δε, όπως σας είπα στις εκπομπές αυτές, ότι πού το είδατε, πείτε μου, πού το είδατε κρίση οικονομική 8 χρόνια. Και αν υπολογίσετε και τις επιπτώσεις από μία πρώτη έτσι όπως είναι προδιαγεγραμμένο. Και τι θα έρθει, θα λοιπόν, τα πούμε στη συνέχεια. Ακόμη ένα σκαλί πιο κάτω, αντιλαμβάνεστε 10 χρόνια οικονομική κρίση, θα είναι μία παγκόσμια πρωτοτυπία όπου δεν υπάρχει προηγούμενο. Επομένως κάτι άλλο συμβαίνει. Αν ομιγέννητο είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης και δούμε να υλοποιείται, γιατί φαίνεται ότι σαν κουρδισμένη μηχανή δουλεύει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση και δεν φαίνεται να σταματά πουθενά έναντι άλλων ανταλλαγμάτων, πιστεύοντας ότι αυτά θα έρθουν και θα εξαπατήσουν τους πολίτες ή θα εξισορροπήσουν είτε με το χρέος είτε μια καλύτερη οικονομική ανάκαμψη. Μόλις ξέρετε φανεί αυτή η οικονομική ανάκαμψη, η οποία όπως είπα κάποτε η κρίση θα κουραστεί. Προφανώς δεν χρειάζεται ικανότητα πολιτική. Κώστα μου, αν έχω ανάκαμψη, αν έχω ανάκαμψη ένα ενώ έχασα 10, δεν είναι ανάκαμψη αυτή. Η ανάκαμψη θα είναι αν έχω 11, όχι ένα. Το λιγουλάκι δηλαδή, το επιπλέον, ας πούμε. Γι' αυτό και κάλεσα, Δημήτρη, τους πολίτες και ιδίως της ιδιαίτερης μου πατρίδας του Κιλκής, στους οποίους και απευθύνομαι, πλέον έχοντας επίκεντρο το Κιλκής ξανά, με την συστράτευσή μου,
με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και την παράταξη που με τίμησε και την τίμησα, ότι καλές είναι οι κραυγές. Προφανώς πολύ χρήσιμες και οι αντιδράσεις των Ελλήνων πολιτών. Αλλά ο καναπές, η αποχή, ο εγκλωβισμός της ψήφου σου σε έναν που σε εξαπατά όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, σε έναν που σε ξεγελά όπως ο Πάνος ο φίλος μου ο Καμένος με τους Ανέλ, σε έναν όπως η Χρυσή Αυγή που βάζεις εκεί την ψήφο σου και δεν έχεις καμία παρέμβαση να σώσεις τον τόπο σου ή να διορθώσεις κάποια πράγματα ή σε άλλους χώρους, δεν ωφελεί. Εγώ είμαι ένας που δεν δημιουργήθηκα από κομματικό σωλήνα ως πολιτικός. Το 1984-85 κατάλαβα ότι με το Πασόκ άνοιξε ο ασκός του αιώλου και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, έλεγα τότε, ότι άρχισε να ξετυλίγεται η κάλτσα, άρχισε αξιακό σύστημα που χρόνια ολόκληρα με αίμα το πότισαν οι Έλληνες να εκφυλίζεται. Λοιπόν, τώρα πλέον ξεθεμελιώνεται και τότε και τώρα με τις ίδιες συνθήκες προστρέχω σε αυτόν τον αγώνα. Δεν διεκδικώ καρέκλα και δεν μπορεί να μου προσάψει και κανένας καμιά κατηγορία αυτού του είδους. Γιατί είχα καρέκλα. Και συνειδητά έμεινα και εκτός όταν χρειάστηκε και για 6 χρόνια. Το να καλώ εγώ τους πολίτες, τους Έλληνες, της Βορείου Ελλάδος όπου κατεξοχήν ακούγεται η φωνή μου, ιδιαιτέρως όμως της ιδιαίτερης μου πατρίδος, του Κιλκής, να συστρατευτούμε ξανά απέναντι σε αυτά τα δεινά που έρχονται, δεν το κάνω με ιδιοτέλεια. Ούτε με την ιδιότητα του να διεκδικήσω έναν θόκο και να είμαι εγώ καλύτερα και οι άλλοι ίσως χειρότερα. Όχι. Γίνεται με όρους και ορθολογικούς και με όρους πίστεως. Λοιπόν, επομένως η καιρή ουμενετή στην κυριολεξία. Η σοφροσύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από το αναμενόμενο. Ο πρόεδρός της, είτε διαφωνεί κανένας είτε συμφωνεί, πορεύεται συνετά έναν δρόμο που δεν λέει πράγματα παραπανήσια, ούτε επαγγέλλεται πράγματα τα οποία να φοβάσαι ότι θα γίνουν τα αντίθετα, και νομίζω ότι όσο περισσότεροι συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα, εμφορούμενοι από αυτό το αναλύωτο, το ανεξίτηλο αυτής της παράταξης μεγαλείο, νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και την πατρίδα μας με τον καλύτερο τρόπο. Ιδάλλως, όπως σας έχω πει πολλές φορές, αγαπητοί μου φίλοι, σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχει το δόγμα της σχετικότητος και σε αυτές και στις κοινωνίες τις ευνομούμενες υπάρχει ο κανόνας της σύγκρισης. Πείτε μου τι καλύτερο, πράγματι μήπως και πίσω κι άλλους κι εγώ και κάνουμε όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία και άλλοι, κάτι άλλο ομορφότερο. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Όχι βέβαια ότι υποχρεωτικός πάλι θα σας πω ότι πρέπει να γίνει γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ότι γιατί εκ του αποτελέσματος δεν φαίνεται κάποια άλλη λύση για να διαπραγματευτεί κανένας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εθνικά ζητήματα και ζητήματα του μέλλοντος των παιδιών του. Πιστεύω τσακράδαντα ότι ήρθε η ώρα της μετοπικής σύγκρουσης με αυτήν την κυβέρνηση που εγκυμονεί κινδύνους ο χρόνος που παραμένει στην εξουσία της χώρας μας. Κλείνοντας το θέμα με τα Σκόπια, πολλά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε και δεν ξέρουμε γιατί θα συμβεί μεθαύριο, δεν θα κάνουμε εκπομπές. Θέλω να σας πω το εξής, ότι μου ζητήθηκε να είμαι ομιλητής στο Πολύκαστρο και αρνήθηκα. Και προσπαθώ να καταλάβω και ζητώ από τον διοργανωτή να μου εξηγήσει. Αν δεν γινόταν στο Πολύκαστρο, οι κάτοικοι είναι δίπλα και στο Κιλκής και δίπλα στην Μπέλα. Θα πηγαίναν ή εδώ ή εκεί. Ποιος ο λόγος να γίνει και στο Πολύκαστρο? Μήπως για να αρχίσουν να ευτελίζονται οι διαδηλώσεις? Και επίσης ρωτώ κάτι άλλο. 8 Ιουλίου στην Αθήνα με 40 βαθμούς καλοκαίρι, μόνο τον κόσμο να είναι στα νησιά ή να βρίσκεται σε παραθέρηση ή στα χωράφια, ποιοι θα πάνε? Το κομμάτι το γνήσιο εδώ της Μακεδονίας. Ποιος αποφάσισε, διότι δεν σας εξομολογηθώ για να τα ξέρουμε. Αποφασίζει κάποιος άνθρωπος που δεν τον ξέραμε ποτέ. Δεν έκανε ποτέ μαζί μας στινούς αγώνες. Ποιο είναι το κίνητρό του, μας είναι άγνωστο. Και υποχρεώνει τους υπόλοιπους να τον ακολουθούν. Τα πολιτιστικά σωματεία των Μακεδόνων δεν θέλανε στην αρχή.
Και επίθοντο όπως πιστήκαμε και εμείς, τώρα αφού ξεκίνησε και το έμαθε ο κόσμος, κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πάμε. Δηλαδή, μας εκβιάζει κάποιος που δεν τον ξέρουμε ποιος είναι. Μπορεί να είναι ο καλύτερος όλων. Μπράβο του να το χειροκροτήσουμε. Ήταν μαζί μας 40 χρόνια στους αγώνες. 40 μήνες. 2 μήνες. Εμφανίστηκε πριν από 3 μήνες. Και από εκεί και πέρα, αυτορμήτως, αυθαιρέτως, παίρνει μια πρωτοβουλία, θα κάνω τότε συγκέντρωση. Άντε τρέξουμε εμείς από πίσω, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να μην αφήσουμε άδειες στις πλατείες, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ ύποπτο όμως στις 8 Ιουλίου που ανακοινώθηκε για να αποτύχει η συγκέντρωση. Αυτό με βάζει σε πολλές σκέψεις. Ως δημοσιογράφος έχω 40 χρόνια, έχω μάθει να είμαι καχύποπτος και έχω μάθει τα παιχνίδια και κυβερνήσεων και υπηρεσιών και φορέων όπου θέλουν να καταλάβουν έναν χώρο αυτοί για να μην το καταλάβουν οι αυθεντικοί αγωνιστές. Ένα διάλειμμα 2 λεπτών και θα είμαστε πάλι μαζί για τα άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, πάλι στο τρίτο μέρος της εκπομπής Αναζητήσεις που παρακολουθείτε κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9.30 ώρα με αναμετάδοση την Κυριακή το πρωί στις 7.30. Σχολιάσαμε ήδη αρκετά πάνω στο θέμα το Σκοπιανό και θα παρακαλούσα και τους συναδέλφους και τους πολιτικούς να μην λένε μακεδονικό ζήτημα. Δεν είναι μακεδονικό το ζήτημα, εκτός αν αναγνωρίσαμε ήδη ως Μακεδονία τα Σκόπια. Το πρόβλημα είναι το Σκοπίο, άρα είναι Σκοπιανό το ζήτημα. Όταν το λέμε μακεδονικό, υποβαθμίζουμε την κατάσταση και αμέσως αναγνωρίζουμε μια περιοχή ως Μακεδονία. Είναι, δηλαδή και αυτά τα μικρά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, Δημήτρη, πριν πούμε στα θέματα, έχω τρία πραγματάκια έτσι γρήγορα να τα πούμε. Η εφημερίδα Ανατροπή, εδώ από τη Euro τηλεόραση, κάθε Πέμπτη είπαμε, διανέμεται δωρεάν στις δημόσιες υπηρεσίες, αφορά την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, με επίκεντρο προφανώς στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, αυτή την Πέμπτη, ο τίτλος είναι, νομίζω ότι ο πλέον επίκαιρος που μπορούσε να υπάρξει, μοχλός ανάπτυξης ο τουρισμός, πράγματι, και στην κυριολεξία ο τουρισμός, για να μην νομίσετε ότι ευλογώ τα γένια μου ή επειδή εγώ οραματίστηκα και διαπραγματεύομαι τον άγρο διατροφικό τομέα, ότι θα ακυρώσω την υπόσταση αυτού που μπορεί να σηκώσει και να τραβήξει τα πάντα στην Ελλάδα ψηλά και έχει να κάνει με το υγιές προϊόν του τουρισμού, ο οποίος μπορεί, εάν γίνουν οι πρέπουσες κινήσεις, να τραβήξει και τον αγροδιατροφικό τομέα από μόνος του. Από μόνος του μπορεί να τον τραβήξει πολύ ψηλά, μαζί με τις συμπληρωματικές άλλες δράσεις. Στην κυριολεξία πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί ο τουρισμός και να γίνουν τα βήματα του αξιόπιστου οικονομικά τουρισμού. Έχει μια θεματολογία πάντοτε που έχει να κάνει με την, με την αυτοδιοίκηση. Βλέπω εδώ τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Εφραίμ Κυριζίδη, ένα νέο παιδί, συγκροτημένος. Βεβαίως πολλά έχουν να γίνουν ακόμη μέχρι την τελική ευθεία. Είναι μια αξιόπιστη πάντως υποψηφιότητα, όπως και αυτή που προανήγγειλα και σας είπα την άλλη φορά του πατριώτη μου, του Μωυσίδη του Βασίλη, του πρώην Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα και την Τετάρτη 13 του μηνός στο Βελίδιο θα κάνει έτσι την πρώτη του παλαϊκή, θα έλεγε κανένα, συγκέντρωση.
ένα ιδιαίτερο θέμα εδώ με τον Κώστα τον Γιουτίγα και τον Περιφερειάρχη, τον Απόστολο Τζιζικώστα, για την πρώτη πυλαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης στην οδό Καφτατζόγλου, με μία τάξη δηλαδή, με προϊόντα τοποθετημένα με τον ιδιαίτερο τρόπο που θα έλεγε κανένας ότι έχουν να κάνουν και δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από την έκθεση των προϊόντων σε καταστήματα, και μία εγγένη θεματολογία η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τα αυτοδιοικητικά και όχι μόνο πράγματα της κεντρικής Μακεδονίας. Δύο πράγματα να συμπληρώσω στον τουρισμό, πολύ σωστά αυτά που είπες και ενδιαφέρον το άρθρο του Ρίγα του Φεραίου για τον τουρισμό στην εφημερίδα. Αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών και μειώνονται το συνάλλαγμα, διότι δεν φέρνουμε με γερά πορτοφόλια τουρίστες εδώ. Να σας θυμίσω πάλι τα νούμερα. $1,200 ανά εβδομάδα ξοδεύει ένας τουρίστας στη Μάλτα, $800 ανά εβδομάδα ξοδεύει στην Κύπρο, 550 ξοδεύει στην Ελλάδα. Ήταν 600 και κατεβήκαμε και κάτω γιατί μειώσαμε πολύ τις τιμές. Αν υπολογίσει κανείς, η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή θα καταστραφεί αν συνεχίσει έτσι. Διότι ποιο αποχετευτικό σύστημα μπορεί να αντέξει? Δρόμοι, νερά που δεν έχουν τα νησιά, και φέρνουν τουρίστες οι οποίοι δεν έχουν παχύ πορτοφόλι, μη τους φέρεις ποτέ. Άρα είναι ανεπιτυχής η πολιτική του τουρισμού που ακολουθούμε. Έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι, διότι γύρω μας γίνεται ο χαμός, δεν πάνε Αίγυπτο, Τουρκία, Μέση Ανατολή όπως πηγαίνανε πρώτα, οι άλλες περιοχές είναι ακριβότερες από εκεί και έρχονται σε εμάς. Δεν τους θέλω εγώ ούτε τους Βαλκάνιους ούτε τους Τούρκους, παρά μόνο λίγους, διότι άμα μου μαζεύονται στην Πιερία και πας μια βόλτα να κάνεις ένα μπάνιο και μυρίζει καμένη πιπεριά και καμένο κρεμμύδι συνεχώς, τι ξοδεύει εδώ δηλαδή, τι τον θέλω να έρθει εδώ? Σας είπα, τα έξοδα είναι μεγάλα της επιβάρυνσης από τον τουρισμό στις υποδομές. Έτσι. Έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, Δημήτρη, των παιδιών. Να ευχηθούμε, χωρίς υποκρισία βέβαια και περιτύλιγμα. Εγώ θα σταθώ μόνο για να πω και στους γονείς ότι μην υπερβάλλουν γύρω από το θέμα αυτό και μην πληγώνεται η ψυχή των νέων παιδιών, όπως βιώσαμε και εμείς αυτή την περίοδο. Ό,τι θετικότερο προκύψει, η εναλλακτική λύση πάντοτε βρίσκεται μπροστά στα νέα τα παιδιά. Βεβαίως με πίκρα δηλώνω ότι σε ποια πατρίδα και σε ποια χώρα για το τι, αλλά σίγουρα όμως είναι ένα όνειρο των νέων παιδιών που εύχομαι να το διεκδικήσουν έτσι με υγεία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επειδή είναι καλοκαίρι, Δημήτρη, σήμερα το κουβαλούσα αυτό το βιβλίο πολύ καιρό έτσι μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί είναι ένα βιβλίο που σημάδεψε τη ζωή μου εμένα και έλεγα ότι, Θεέ μου, γιατί άραγε αυτό δεν επανεκδίδεται όταν έφτασε στα χέρια μου εμένα σε ανάτυπα. Σε ανάτυπα το είχα. Δεν υπήρχε. Έκανε μια προσπάθεια ένας καλός εκδοτικός οίκος, η εκδόση Πελασγός κάτω στην Αθήνα. Και λέγεται, και είναι έκπληξη αυτό, ο εθνικισμός. Τώρα, όταν το δει κάποιος τώρα, θα πει, ο Κιλτίδης πάλι τώρα, τον έπιασαν τα πατριωτικά του, τώρα και αρχίζει. Λοιπόν, εθνικισμός, κοινωνιολογική μελέτη. Έχω κάνει αναφορές κατά καιρούς. Ξέρετε ποιος το έχει γράψει και πότε, αγαπητοί μου φίλοι? Το 1916 αυτή η κοινωνιολογική μελέτη έγινε από τον πατέρα της δημοκρατίας, τον δάσκαλο του σοσιαλισμού, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και πρόεδρο της δημοκρατίας της χώρας όταν καταργήθηκε η Βασιλεία. Έτσι. Λοιπόν, όταν το διαβάσετε και είναι ευκαιρία τώρα το καλοκαίρι. Θεωρείτε τότε. Καταρχάς, ο εθνικισμός δεν ανήκει σε κόμματα. Είναι κοσμοθεώρηση σε περιεχόμενο. Και τολμώ να πω και τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Για όσους τον βιώνουν. Αυτού του είδους τα φλιναφήματα και όλοι αυτοί οι οποίοι τον διακηρύσουν κάνοντας παρελάσεις και φορώντας μαύρα μπουφάν ή οτιδήποτε άλλο νομίζουν ή οτιδήποτε άλλη απρέπεια διαπράττουν ή νομίζουν ότι είναι φωνές και κραυγές, ότι φωνάζω δυνατά άρα είμαι εθνικιστής και οτιδήποτε άλλο, έχουν πλάνη εκτρά. Ο εθνικισμός είναι πνευματικό πολιτισμικό γεγονός. Είναι το απάθισμα της παραγωγής του πολιτισμού ενός έθνους. Αυτό είναι ο εθνικισμός. Όταν διαβάσετε αυτό το βιβλιαράκι που απεκρύβει επιμελώς, εκεί θα δείτε ότι ό,τι διακήρυξαν με φλόγα και με πάθος
ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο Ιων Δραγούμης και τόσοι άλλοι προφήτες του ελληνισμού, θα το βρείτε τεκμηριωμένο ορθολογικά σε αυτήν την μελέτη του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Είναι ευκαιρία τώρα το καλοκαίρι επομένως να ανατάξουμε ξανά και την ελληνική γλώσσα, γιατί ειλικρινώς φοβούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να συνονοηθούμε και μάλλον αυτήν τη Βαβυλωνία επιδιώκαν κάποιοι για να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Φτωχοποιημένε Έλληνα, πολιτεία η οποία εκφράζεται κατά έναν τρόπο μη πρέποντα, στην αποθέωση του ψεύδους, το οποίο γίνεται το αντίθετο. Πολιτιστική υποβάθμιση μεγάλη. Πολιτιστική υποβάθμιση, πολίτες πικραμένοι και παραζαλισμένοι μέσα σε κόμματα που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα το θετικό. Λοιπόν, και έρχεται αυτή η Βαβυλωνία και έρχονται κάποιοι να επιβάλλουν σε αυτόν τον τόπο αυτά που δεν τόλμησαν άλλοι, όσο και αν διαπραγματεύτηκαν, όσο και αν ήρθαν τα πράγματα στην τελική ευθεία. Και απ' την άλλη, βεβαίως, Δημήτρη, για να βάλω εγώ το θέμα, έχουμε και τον κύριο Ερντογάν, που εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προβεί σε καμιά ενέργεια μέχρι τις εκλογές, μετά τις εκλογές φοβάμαι, μέχρι τις εκλογές όχι, εκτός και αν, δεν κρατάω πισινή όπως λέμε στην καθομιλουμένη, εκτός και αν υπάρχει δακτυλοδεικτούμενη αχίλιος πτέρνα της δικής μας αποτρεπτικής ικανότητος που γνωρίζουν οι Τούρκοι και μπορούν να προβούν σε κάποια ενέργεια. Αν είναι βέβαιος δηλαδή, αυτό ναι, θα το πεις. Αλλά επειδή πιστεύω ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα, ότι η εγρήγορση στο ελληνικό στράτευμα και στην ηγεσία, δεν θέλω να αδικώ, δεν σημαίνει επειδή κάνει λάθος πράγματα σε άλλα θέματα ύψης της ίσως σημασίας. Για την πολιτική ηγεσία λες. Ότι, και για την πολιτική ηγεσία, ότι εκεί δεν μεριμνά να κλείσει κερκόπορτες, να κλείσει ή να καλύψει αχίλιο πτέρνα που τυχόν να υπάρχει. Ελπίζουμε ότι η αρχηγή των όπλων κόστα δεν υπάρχει, γιατί σε πολλά σημεία είναι τέτοια η αποτρεπτική και καταστροφική, εγώ τολμώ να πω, δύναμη του ελληνικού στρατού, που δεν τολμά ο κύριος Ερντογάν να προβεί σε ενέργεια εν ώψη εκλογών, γιατί από εκεί που κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να φέρει τον θρίαμβο, μπορεί να φέρει και την καταστροφή του. Αλλά είναι παρακινδυνευμένες αυτές οι εκτιμήσεις. Και για μετά τις εκλογές, γενικό πόλεμο για πολλά χρόνια δεν μπορεί να κάνει. Έχει ένα στρατό ο οποίος είναι σε διάλυση. Διαλυμένος στη διάλυση, ας πούμε. Αλλά ένα επεισόδιο μπορεί να κάνει, διότι γνωρίζει ότι εμείς δεν απαντούμε. Και από τη στιγμή που το γνωρίζει αυτό, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε. Εμείς είμαστε μόνο λόγια, μπλα μπλα και ιστορίες. Θέλω δύο-τρία πράγματα στα οικονομικά όμως, για να επανέλθουμε στο θέμα της Τουρκίας. Διότι σήμερα είχαμε κάποιες εξελίξεις που αυτό το παραμύθι περί καθαρής εξόδου από μνημόνια κτλ. Και είχε μια δικαίωση δική σου που επέμενε σε αυτό το θέμα. Αν πιστεύει κανείς. Σήμερα λοιπόν έχουμε από το ESM ένα κόψιμο του 1 δισεκατομμυρίου. Γιατί τα παραμυθάκια και την κοροϊδία και το κουτόχορτο που ταΐζουν τον ελληνικό λαό νομίζανε ότι θα ταΐζουν και τους Ευρωπαίους. Δεν υπάρχουν τώρα κουτόφραγγοι, κάποτε υπήρχαν. Ούτε Αμερικανάκια, γιατί δεν πιστεύανε ότι θα κάνουμε τέτοιες απάτες εμείς. Και τι λέει ο ESM, δεν παίρνετε το δισεκατομμύριο, διότι το προαπαιτούμενο να δώσετε τα χρήματα στους ιδιώτες αυτά που τους χρωστάτε δεν το κάνατε. Και ποιο είναι το μεγάλο ψέμα και η παραπλάνηση? Σκόπιμα όλα αυτά γίνονται, όχι κλάθους. Εμφανίζει ένα πλεόνασμα ο κύριος Τσίπρας. Μα εμφανίζει το πλεόνασμα διότι δεν έδωσες δισεκατομμύρια που χρωστάς στους ιδιώτες. Και κλείνεις σκοπίμως επιχειρήσεις διότι δεν τους δίνεις τα λεφτά που τους χρωστάς και οι άνθρωποι πτωχεύουν, για να εμφανιστείς ότι έχεις πλεόνασμα. Εντροπή σου, μωρέ, και εσύ και όλοι σας όσοι τα σκέφτεστε αυτά τα πράγματα για να μείνετε στην εξουσία. Και έρχονται Κώστα οι Ευρωπαίοι τώρα με το ESM και σου λένε μπαπ. Και του δίσανε προδεσμία μέχρι 15 του μηνός. Άντε να βρεις τώρα 3 δισεκατομμύρια, να δώσεις τα χρήματα τα οποία πρέπει στους ιδιώτες που τους τα χρωστάσουν. Κάνανε μια δουλειά εδώ για 3 χρόνια και δεν τα δίνεις. Μόνο αυτό, Δημήτρη. Επανήλθε στο προσκήνιο έντονα η πιστοληπτική γραμμή. Και όταν λέμε πιστοληπτική γραμμή, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι κανένας καταναγκασμός. Και εδώ πάλι θα πω το σωστό που άκουσα και στην αρχή παρερμηνεύτηκε, αλλά είδατε πολύ γρήγορα. Το πήραν πίσω οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι κυβερνώντες. Όταν πήγαν να καταγγείλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε λανθασμένα πράγματα στη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, ότι το χρέος που ακούμε, εάν διαγραφεί,
ακούγεται όμορφα διαγραφή χρέους, αλλά η διαγραφή χρέους εξαρτάται με ποιους όρους γίνεται. Μπορεί να γίνει διαγραφή και να σου γίνει και κούρεμα των καταθέσεων την ίδια νύχτα που θα γίνεται η συζήτηση αυτή. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με τη διαγραφή χρέους. Οι οικονομολόγοι τα γνωρίζουν καλύτερα. Εγώ, κατέχοντας πιστεύω την πολιτική οικονομία, δηλώνω ότι πλέον επανέρχεται. Γιατί? Γιατί είναι ένα απλό εργαλείο η πιστοληπτική γραμμή. Αν θέλουν οι Ευρωπαίοι να έχουν την ησυχία τους και να μην κλειδωνιστεί ξανά η εμπιστοσύνη των λεγόμενων αγορών και προς την εγγένη Ευρώπη και όχι μόνο προς την Ελλάδα, πρέπει η έξοδος της Ελλάδος όταν θα συμβεί να γίνει με αυτούς τους όρους που έχεις πει πολλές φορές, γι' αυτό και είπα από την αρχή η δικαίωσή σου, που έλεγες ότι είναι δυνατόν να βγούμε στις αγορές με τα ομόλογα τα δεκαετή, τώρα από αυτά που ακούμε, που τα επιτόκια ανεβαίνουν στα ύψη. Πώς θα πάμε από το 0,5 και 1% επιτόκιο στο 3,5 και στο 4,5? Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το αυτό. Επρόκειτο να βγει το καλοκαίρι στην αγορά. Και μετατίθεται τώρα για Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν το είπα ακόμα επίσημα η κυβέρνηση. Θα έβγαινε σε λίγες μέρες για να αποδείξει ότι η οικονομία πάει καλά. Γιατί το μεταθέτει το Σεπτέμβριο? Διότι έβηξε η Ιταλία. Και το λέμε 1 εκατομμύριο φορές εδώ. Αν θα έρθει η ώρα να βήξει η Ελλάδα, τι θα γίνει, ρε παιδιά? Μας οδηγούν σε καταστροφή. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά που γίνονται. Εν ονόματι κάποιων πρόσκαιρων πολιτικάντικων κερδών ή εξαπάτησης πολιτών. Αυτό. Παραδείγματος χάρη, λέω τώρα. Προφανώς και είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η προσπάθεια των κυβερνώντων έχει να κάνει με πάση θυσία αγορά χρόνου εξουσίας. Αυτό. Με ό,τι σημαίνει αυτό, μέχρι τον Μάιο του 19. Αλλά όταν θα δουν ότι δεν τους βγαίνει, τότε η εξαπάντηση θα βρεθεί μπροστά στα μάτια μας. Τέλος Αυγούστου θα διακηρύξουν την καθαρή έξοδο και όλα αυτά τα συναφή. Θα ανοίξουν πιθανόν και κάποια άλλα ζητήματα ανεξαρτήτως αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών μας και θα προχωρήσουν σε εκλογές, πιστεύοντας ότι εκείνη την περίοδο μπορούν να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, εάν δεν υπάρχει στον ορίζοντα προπάντων και κάτι τροποποιητικό του αφορολογήτου και της μειώσεως των συντάξεων από 1 πρώτου του 19. Έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί πολλοί με ρωτάτε, βλέπεις εκλογές, θα γίνουν εκλογές και μας ρωτάτε. Μάντης δεν μπορεί να είναι κανένας, αλλά σίγουρα όμως τα σημεία δείχνουν πώς θα κινηθούν. Εάν δούμε ότι δεν γίνεται πιστοληπτική γραμμή, εγώ είμαι σίγουρος ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Να εξηγήσουμε το εξής. Εάν γίνει όμως η πιστοληπτική γραμμή και αν κερδίσουν με την βεβαιότητα αυτή και κάποια μικρή χάρη προσαρμοστική έναντι των δεινών από 1 πρώτου του 19, δεν αποκλείω να αγοράσουν κι άλλο χρόνο μέχρι τις αρχές του έτους ή και γιατί όχι μέχρι τις ευρωεκλογές. Να εξηγήσουμε ότι όταν λέμε πιστοληπτική γραμμή, την δυνατότητα έναντι ορισμένων βεβαίως αυτά που λέμε τις επιβολές από τους δανειστές κάποιων συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να πάρουμε, την δυνατότητα να μπορούμε να ξαναδανειζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με χαμηλό επιτόκιο. Αυτό δεν θεωρείται όμως καθαρή έξοδο, γιατί υποτίθεται πηγαίνουμε στις αγορές. Μη σώσει και βγούμε στις αγορές. Αν πρόκειται να καταστρέψω την Ελλάδα για να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία δηλαδή. Ας μείνουμε εκεί, να έχω τη δυνατότητα να δανείζουμε με λίγα χρήματα, αλλά ποιο είναι το σημαντικό? Οι αγορές που θέλουν να επενδύσουν εδώ, είτε στο χρηματιστήριο Κώστα, είτε με άμεσες επενδύσεις, όταν ξέρουν ότι είσαι σε πιστοληπτική γραμμή, ξέρουν ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη στην οικονομία. Δεν θα καταστραφείς. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλαζονία, η έπαρση, ότι αυτοί τα ξέρουν όλα και βαρούν τα ίδια και χορεύουν οι πάντες, να βγούμε με καθαρή έξοδο για να περάσουν να το πουλήσουν στο λαό ότι είναι κάτι το σπουδαίο. Με το ενδεχόμενο της πλήρους καταστροφής μετά. Δεν ξαναδιορθώνεται η κατάσταση. Δεν θα ξαναβγεί πάλι το Δουνουτού και οι υπόλοιποι να πούνε «Α, θα σας ξανασώσουμε». Τελειώσαμε μετά. Και έχουμε και το Κώστα. Σήμερα κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο. Την άλλη εβδομάδα θα ψηφιστεί. Από Δευτέρα θα αρχίσουν οι συζητήσεις. Νομίζω μέχρι την Πέμπτη, δεν ξέρω. Εδώ είναι όλα τα προαπαιτούμενα τώρα. Γινόταν ένα μασάζ στους Σιριζέους να τα ψηφίσουν. Οι Σιριζέοι, για να κρατήσουν τις καρέκλες, θα μας πρίξουν κάποιοι και θα βγαίνουν οι 53, οι 83, οι πόσοι του, η ομάδα του Κοντζιά και οι άλλοι, και ότι δεν θέλουμε και κάνουμε, και όταν έρχεται η ώρα θα ψηφίσουν. Όλα τα ψηφίσανε και μας δουλεύουν εκ των προτέρων ότι κλαίμε υποσπίρτζης. Θεέ μου, τι υποκρισία είναι.
Ο κύριος Φίλης, ο γνωστός κύριος Φίλης, ο πρώην Υπουργός Παιδείας, σήμερα σε, με ειλικρινή τρόπο λέει ότι δεν εξαπατηθήκαμε, δεν μας πίεσαν, δεν μας γελάσαν. Ενσυνείδητα ψηφίσαμε όταν ψηφίσαμε και μειώσεις συντάξεων. Θα αγωνιστούμε για να μην ξανασυμβεί, αλλά μην λέμε και τέτοιες ανοησίες. Αυτός ότι, επειδή πάει κόντρα τώρα στον Τσίπρα, τα λέει. Ότι η ψήφος μας δηλαδή δεν είχε γνώση τι θα επιφέρει ως αποτέλεσμα. Και θέλω και να για προλάβω. Για το βιβλίο αυτό μην το ξεχάσω, επειδή ξέρω δεν θα το βρουν σε άλλα βιβλιοπωλεία, δεν διαφημίζω βιβλιοπωλείο, αλλά αξίζει τον κόπο πάντως. Το Αριστοτέλειο στην Ερμού είναι εύκολο να το βρει κανένας, γιατί δεν νομίζω ότι θα το έχει και άλλο βιβλιοπωλείο στο κέντρο. Μιλάμε για αριστερό πολιτικό πατέρα της δημοκρατίας από κληθέντα και έχει μεγάλη σημασία όταν αυτός μιλάει για τον εθνικισμό, γιατί έχει παραγίνει αυτή η ιστορία με και τους εγκαθιδρύει όλους. Δημήτρη και εξηγεί γιατί, πολιτιολογικά εγκαθιδρύει δηλαδή ότι ο εθνικισμός διαπερνά θα, και πρέπει και επιβάλλει να διαπερνά όλα τα κόμματα. Είναι αυτό που περιγράφω εγώ στο όλον. Το όλον κατά την απόλυτη όσο γίνεται μεγίστη πλειονότητα, πλειοψηφία των πολιτών, να υπάρχει η έκφραση ασχέτως του δημοκρατικού πολιτεύματος που με τα κόμματα διαιρεί τους πολίτες. Αυτό το είπε σωστά. Ας το πω εγώ επιγραμματικά. Ο εθνικισμός είναι ο ενεργός πατριωτισμός. Διότι μπορεί να είσαι πατριώτης, να αγαπάς την πατρίδα σου και να κλαις όταν βλέπεις τη σημαία και όλα αυτά. Τώρα μην μαλώσουμε και μεταξύ μας ναι. Διαφωνήσουμε. Δεν είναι ο ενεργός πατριωτισμός. Του λέω απλά πώς είναι η συνέστηση, έτσι, ίσως κατά Καζαντζάκη, της ράτσας σου και του πολιτισμού το χρέος που έχεις έναντι αυτής της πατρίδας σου. Στον εθνικισμό λοιπόν. Του έθνου σου, όχι της πατρίδας. Του έθνου σου, ναι. Στον εθνικισμό λοιπόν, ο Κώστας πολύ σωστά μίλησε, βέβαια άφησε ένα μήπως δεν είναι, αλλά απολύτως είναι. Είναι τρόπο ζωής, είναι κοσμοθεωρία, είναι βιοθεωρία. Δεν είναι ακροδεξιά, αγαπάω την πατρίδα μου και δέρνω κάποιον ή πηγαίνω σε μια διαδήλωση. Ζω ως Έλληνας. Δεν θα κλέψω. Θα είμαι αξιοπρεπής. Θα είμαι έντιμος. Και θα βοηθήσω τον συνάδελφό μου. Ναι, εξ αυτής της θέσης βρίσκομαι απέναντι με κάθε τι διεθνιστικό. Δεν πουλάω τον αντικομμουνισμό για να φανώ ότι και είμαι αρεστός και παίρνω ψήφους. Που αυτήν την έννοια μίλησα πριν από λίγο για ενεργό πατριωτισμό. Ότι τα κάνω αυτά τα οποία λέω, βρε αδερφέ. Δεν είναι μένουν στον αέρα. Ζω με αυτόν τον τρόπο της ζωής. Έχουμε βέβαια πολλά να πούμε και θα τα δείτε και το καλοκαίρι. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος τα έχει βάλει με όλη την Ευρώπη και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Πάει κόντρα. Καταστρέφει τη Γερμανία άμα το κάνει, γιατί η Γερμανία τα αυτοκίνητα που στέλνει στην Αμερική δεν λέγεται, ας πούμε. Αλλά θα δούμε. Εγώ να σας θυμίσω, ο Κώστας σας μίλησε για την Τετάρτη στο Βελίδιο του Βασίλη του Μωυσίδη την εκδήλωση. Ταυτοχρόνως όμως και η ομάδα 21, μπορείτε και τα δύο να τα κάνετε, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, κάνουμε μια εκδήλωση με ομιλητές τον Άγγελο του Συρίγο, τον γνωστό καθηγητή του Παντίου στην Αθήνα, όπου του επετέθησαν οι φοιτητές εκεί, γιατί ο άνθρωπος είναι πατριώτης, από αυτούς που μιλάνε όμως έτσι, όχι από αυτούς που κάθονται στην καρέκλα, και ο Χάρης Τοντανάσης, ο καθηγητής της Μευτικής εδώ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μία εκδήλωση και για το δημογραφικό και για την μετανάστευση στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, καλό καλοκαίρι. Ας πούμε ότι θα περάσουμε καλά. Ζεστό θα είναι, τουλάχιστον από κλιματολογικής πλευράς. Επεισόδια θα έχουμε και στην πολιτική, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η εποχή που έλεγε ο Ανδρέας ο Παδρέου Κώστα, δεν κάνουμε πολιτική, είναι τα μπάνια του λαού, μάλλον έχει περάσει τώρα, έτσι. Ναι, και εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, ότι κλείνουμε. Για μένα το καλοκαίρι θα φέρει δυσκολίες και κόπο. Εγώ, όπως σας είπα, συστρατεύτηκα πλέον με ιδιότητα σε αυτόν τον αγώνα. Από το 2015 είχα επιστρέψει ξανά στη Νέα Δημοκρατία, ανιδιωτελώς και ως απλός στρατιώτης. Επιστρατεύτηκα με επίκεντρο την ιδιαίτερη μου πατρίδα του Κιλκής. Είναι αναγκαίο να ξαναστηθεί γραφείο, να ξαναβρω τους ανθρώπους και λέω σε κάποιους κακόπιστους και κακόβουλους ότι εγώ έφυγα, όπως το δηλώνω μόνος μου, από τον τόπο αυτόν που με γέννησε, με τίμησε και τον τίμησα, όταν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία. Και έφυγα τότε λέγοντας δημόσια μια δήλωση, Δημήτρη, ότι
δεν θέλω επουδενή λόγο, γιατί τιμήθηκα κατά ανεπανάληπτο τρόπο, δηλαδή ψηφίστηκα με μεσοσταθμικό, με τις 17.000, με ανώτερο κοντά στις 20, λοιπόν, και δεν επιτρεπόταν σε μένα να διαιρέσω. Σε ένα μικρό κόμμα όταν διαλέγεις να ξαναρχίσεις κάτι, πάλι όμως πιστεύοντας τα ίδια πράγματα, δεν άλλαξα ούτε κατά κεραία τις ιδέες μου, προφανώς διαλέγεις μεγάλη εκλογική περιφέρεια. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και θέλω να είμαι ειλικρινής. Όταν όμως πας στη μεγάλη αγκαλιά αυτής της παράταξης και θέλεις να την ξανακάνεις όσο γίνεται μεγαλύτερη, γιατί και οι καιροί το απαιτούν και οι κίνδυνοι το επιβάλλουν, για αυτά που υποτίθεται ότι διακηρύττεις από μικρό παιδί πιστεύεις και αγωνίζεσαι, και πάντοτε όπως είπαμε τον κανόνα το συγκριτικό, δηλαδή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κρατώντας αναλύωτη την ταυτότητα την προσωπική, είμαι υποχρεωμένος αυτό το καλοκαίρι να ξαναστηθεί το γραφείο, να είμαι έτοιμος στη νέα περίοδο να ξαναβγώ συστρατευμένος απέναντι σε μια κυβέρνηση που καταστρέφει τον τόπο, συνειδητά ή ασυνείδητα δεν έχει σημασία, το αποτέλεσμα είναι ίδιο, να ξαναβρω τους φίλους μου που δεν έχασα και τη στοιχειώδη έτσι επαφή μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, να πω τις αλήθειες που πιστεύω και πρέπει να ακουστούν και όχι αυτά ότι ποιος είπε ότι ο Κιλτίδης θα είναι ξανά εδώ ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς δεν έχω καμία έτσι ματαιότητα προπάντων στη ζωή μου να λέω πράγματα μετά από τόσα χρόνια, 12 χρόνια βουλευτής και 2 χρόνια υφυπουργός, ότι θα τύχω της τύχης εκείνης της τραγικής δηλαδή μοίρας, ότι θα λέω πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ έδωσα το λόγο μου στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι ο αγώνας θα γίνει έχοντας το δικό μου περιεχόμενο, πάνω απ' όλα το περιεχόμενο όμως αυτής της μεγάλης παράταξης που είναι ένα κόμμα που υπερασίζεται τις αρχές του έθνους, πατριωτικό και λαϊκό και προφανώς με γνώμονα την ελεύθερη δημιουργία στο οικονομικό πεδίο της δημιουργίας και της παραγωγής, είναι όλα αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να ξανακουστούν, να ανασυνταχθεί αυτή η παράταξη ξανά και να φέρουμε το αποτέλεσμα κρατώντας πίσω τις όποιες πικρίες ή τις διαφοροποιήσεις μας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε εδώ και ένα μήνα θα έχει τη συνέχεια της το καλοκαίρι, με τον τρόπο που επιτρέπει βέβαια το καλοκαίρι. Εύχομαι Δημήτρη να μην συμβούν δεινά σε αυτόν τον τόπο με το ζήτημα των Σκοπίων που συζητήσαμε και νομίζω εξαντλήσαμε όλο αυτόν τον χρόνο. Δεν ήθελα και σήμερα να επαναλάβουμε πράγματα και επιχειρήματα που τα έχουμε καταθέσει επανειλημμένως. Σήμερα παρά τα αυτά όμως προσέθεσες πάλι δύο καινοτόμα, θα τολμούσα να τα πω, επιχειρήματα γύρω από τη Βενεζουέλα και την Ουρουγουάη. Δηλαδή αυτά που όσο ψάχνει κανένας θα βρίσκει στη φαρέτρα του να πολεμήσει, αρκεί να θέλει να πολεμήσει για το καλό της πατρίδος και όχι να δικαιολογήσει τους αντιπάλους γιατί τον έχουν επιβάλει κάποιες υπερκείμενες δυνάμεις. Υπάρχει και μια λύση της αξιοπρέπειας. Αν νομίζεις κύριε Κοζιά και κύριε Τσίπρα ότι δεν μπορείς, δεν αντέχεις, βάλε το όπλο παραπόδας, πήγαινε στην άκρη. Ίσως να υπάρχουν άλλοι που να τα διαπραγματευτούν τα θέματα αυτά καλύτερα. Έτσι με όλη μου την αγάπη, ειλικρινά χάρηκα αυτήν την επαφή Δημήτρη που είχαμε με τον κόσμο όλον αυτόν τον χρόνο. Εύχομαι με υγεία να επανέλθουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε ιδεολόγοι, ιδεαλιστές, αγωνιστές, πιστοί σε ό,τι χαράξαμε από τα νεανικά μας χρόνια, ότι δεν θέλουμε να γευθούμε και τη ζωή, ίσα ίσα αυτός ο άνθρωπος, ο ιδεαλιστής είναι που θέλει να τη γευθεί, αλλά έχοντας το περιεχόμενο εκείνο που πρέπει για να έχει αξία η ζωή, όχι τα ευτελή, τα ηλιστικά και τα μίζερα τα οποία διακατέχουν ανθρώπους, οι οποίοι τα προβάλλουν ως μεγέθη τα οποία πρέπει να τα έχει κανένας τα πρώτα. Έτσι εύχομαι καλό καλοκαίρι, με κάθε καλό και θα τολμούσα να πω και με πρόνοια, αλλά συν Αθηνά και Χειρακίνη η βόηθα Παναγιά, αλλά να βοηθήσουμε κι εμείς αυτόν τον τόπο, όπου μπορούμε και όπως μπορούμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και νομίζω ότι προπάντων για την ιδιαίτερη μου πατρίδα το Κιλκής, θα έλεγα
ξανά καλή αντάμωση για ένα ξεκίνημα με ωριμότητα, με σοβαρότητα, αλλά πάντα με την ίδια πίστη, με την ταυτότητα τη δική μου, μέσα σε αυτή την παράταξη τη μεγάλη που πιστεύουμε ότι μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα την πατρίδα. Αν συμβεί κάτι πολύ έκτακτο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε κάποια έκτακτη εκπομπή εδώ. Θα ενημερωθείτε βεβαίως από το πρόγραμμα του σταθμού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.